Πώς σκέφτονται όλοι έτσι, δυστυχώς. Γιατί, Μάρκο μου, γιατί να έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Δυστυχώς. Πάντως τη νύχτα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Πώς το βλέπεις τα τελευταία χρόνια, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό που γίνονταν παλιά. Καταρχήν να σου πω κάτι. Η Παρασκευή μας δεν είναι η Παρασκευή που είχαμε παλιά, έτσι. Και όταν είσαι σε ένα μεγάλο χώρο ή πρέπει να καλύψεις κάποιο χώρο για να μην βλέπει ο άλλος ότι είναι ο μισός άδειος χώρος ή να έχεις κάποιο χώρο. Ναι. Έτσι, για να καλύψεις το χώρο. Εντάξει, υπάρχει δυσκολία στον κόσμο. Το Σάββατο, οκ. Okay. Είναι εντάξει. Όλα καλά. Ένα Σάββατο θα μείνει. Θυμήσου. Δηλαδή πάει η δουλειά μας, σιγά σιγά τελειώνει. Δεν ξέρω γιατί, τι έχει γίνει, τι φταίει, τι δεν φταίει. Ελπίζουμε γενικά, τώρα με την νέα αλλαγή της κυβέρνησης θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει. Ναι, αλλά και πάλι δεν στη λένε. Ασχολούνται με τι μπουφάν φοράει, ξέρω εγώ, ένας, αν φοράει γραβάτα. Δεν τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Εντάξει, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Πρέπει να ασχοληθούν με αυτά. Γιατί, καρδούλα μου. Αν παραπέρα. Γιατί έτσι εξυπηρετεί την κάθε. Εγώ που λατρεύω την Παπαρίζω, όταν είχε βγει. Δεν συζητάγανε τίποτα άλλο. Συζητάγανε για το βρακί τη. Συγγνώμη που το λέω και έτσι. Αλλά είναι αλήθεια. Δεν σέβησε ένα καλλιτέχνη. Βγαίνει να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Παίρνει την πρώτη θέση. Και παίρνει την πρώτη. Και λες για το βρακί την άλλη μέρα. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό του καθενός. Το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Νευριάζω. Ειλικρινά σου μιλάω. Yeah. Δεν χρειάζεται να νευριάζεις. Δεν είναι ωραίο όμως. Το ξέρω, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και αυτά. Δεν τιμά κανέναν αυτό το πράγμα. Ούτε τους ίδιους δεν τιμά. Πώς πάνε και κοιμούνται μετά. Πες μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν κοιμάμαι μαζί τους. Πού να ξέρω. Όχι, πώς κοιμούνται. Κοιμούνται ήσυχα. Δεν ξέρω. Δεν νιώθουν τύψεις. Μπορεί να κοιμούνται ήσυχα. Αν μπορούν και το κάνουν, δεν θα νιώθουν τύψεις. Αφού πέφτουν και κοιμούνται σαπουλάκια, πάνε να πει ότι αυτό έχουν μάθει να κάνουν και το κάνουν πολύ καλά. Είναι πολύ άσχημο. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να υπάρχουν άνθρωποι που τους δίνουν τροφή, γιατί αυτοί ζουν. Από αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν. Εντάξει, και εσύ θα κάνει μια σάτυρα τώρα και θα σατυρήσει, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς. Αλλά είναι σάτυρα. Άλλο σάτυρα. Και όταν βγαίνει το πρωί και να λες στα παράθυρα, γιατί δεν φόρεσε γραβάτα. Γούστα του και καπέλα του. Τη γραβάτα θα κοιτάξουμε. Ή γιατί δεν έκανε το σταυρό του. Οι άλλοι που κάνανε το σταυρό του, τι μας κάνανε, ρε Μάρκο. Μας σταυρώσανε. Ακριβώς. Και πήγανε από εκεί που ήρθανε. Πες τα άτελα. Να σου πω, λες, τόσο ωραία, είναι σαν να βγάζεις προεκλογικό λόγο. Μήπως θέλει να μιμηθείς τη συνάδελφό σου, την Κατερίνα Στανίση. Όχι, καλέ. Που κατέβει. Πώς είδες την κίνησή της να κατέβει με το κόμμα του Απόστολου Γκλέτσου, καταρχήν ένας ωραίος άντρας. Κατερίνα μου, μίλησε. Τον Απόστολο τον αγαπάς. Και τον Απόστολο. Σ' αρέσει ανάγκη. Αλλά την αγαπάω όμως. Πού το πας, Μάρκο. Όχι πουθενά, όχι, αλήθεια, δεν το πάω πουθενά. Λέω, ο Ανδρέας αναμφισβήτητα ένας άντρας ωραίος. Υπήρξε και μια τραγουδίστρια την Άννα Βύση στο παρελθόν. Είναι στα. Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ ο Τσίπρας. Α, είδηση, είδηση. Τι σ' αρέσει το Τσίπρα. Τι αρέσει και σε ξένες βουλευτίνες άλλων χωρών. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αυτό που βγάζει, αυτό που εκπέμπει, έτσι. Σε πείθει ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι μικρό, 40 χρονών, έτσι. Με έχει πείσει. Τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Την Κατερίνα, πώς την είδες.